Θέλω να σας καλωσορίσω όλους στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Συνεδρίαση που γίνεται καθυστερημένα σε σχέση με το χρόνο που θα έπρεπε να συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Το λέω γιατί είναι το πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο που συνεδριάζει υπό την Προεδρία μου, αλλά είχε να συνεδριάσει 3 χρόνια ακριβώς. Το προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο είχε συνεδριάσει, από ό,τι θυμάμαι, στις 27 Μαΐου του 2007. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έπρεπε να είναι ένας θεσμός ζωντανός, να μπορεί να σχεδιάζει, να ελέγχει, να παρακολουθεί την αναπτυξιακή πορεία της περιφέρειας της Πελοποννήσου. Βέβαια, βρισκόμαστε σε μια καινούργια φάση πια. Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο. Υποθέτω ότι είναι από τις τελευταίες συνεδριάσεις. Δεν λέω ότι είναι η τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είναι από τις τελευταίες όμως συνεδριάσεις του. Ωστόσο, εξακολουθεί να έχει ένα σημαντικό ρόλο κατά τη γνώμη μου. Θα έπρεπε αυτός ο σημαντικός ρόλος του Περιφερειακού Συμβουλίου ως όργανο προγραμματισμού, ελέγχου, όπως είπα, σχεδιασμού της αναπτυξιακής πορείας της Πελοποννήσου, θα έπρεπε να λειτουργεί, να ενισχύεται και να έχει αποτελέσματα. Δεν θέλω να κρίνω την πορεία του. Θα μπούμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σήμερα θα συζητήσουμε για το κλείσιμο του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης και για το νέο. Θα δούμε την αναθεώρηση του ΠΕΠ, όπως την σχεδιάσαμε και την εξέλιξή του, τις προοπτικές που έχουμε στα πλαίσια του ΕΣΠΑ ως Περιφέρεια Πελοποννήσου και την ανάγκη να ενεργοποιηθούμε όλοι για να είμαστε συνεπείς σε σχέση με τον προγραμματισμό που υπάρχει και για την περιφέρειά μας, αλλά και για τη χώρα μας συνολικά. Πριν μπούμε στα θέματα αυτά της ημερήσιας διάταξης, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να εκφράσω κάποιες σκέψεις, κάποιους προβληματισμούς, αλλά αν θέλετε να κάνω και έναν μίνι απολογισμό των 5 περίπου μηνών της θητείας μου στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Θα είμαι πολύ σύντομος, συνοπτικός, για να μπορέσουμε στη συνέχεια να συζητήσουμε αναλυτικά για αυτά τα θέματα. Όταν ανέλαβα την Περιφέρεια Πελοποννήσου ως Γενικός Γραμματέας, έπρεπε να κινηθώ κι εγώ και οι υπηρεσίες μας παράλληλα σε συγκεκριμένους άξονες, σε συγκεκριμένα βήματα και να αντιμετωπίσουμε σημαντικά προβλήματα που εμφάνιζαν και οι υπηρεσίες μας, αλλά και η Περιφέρεια της Πελοποννήσου. Έπρεπε να κινηθούμε και να αντιμετωπίσουμε διοικητικές δυσκολίες που υπάρχουν, απαξίωση υπηρεσιών ή αφυτάτωσή τους από προσωπικό. Έπρεπε να ενισχύσουμε την αναπτυξιακή προσπάθεια που γίνονται στην περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως είχε προσδιοριστεί αυτή, και έπρεπε να αντιμετωπίσουμε άμεσα τρέχοντα και κρίσιμα θέματα που αφορούν στην Πελοπόννησο και στη ζωή των πολιτών. Σε αυτούς τους άξονες κινηθήκαμε και θεωρώ ότι είχαμε κάποια σημαντικά αποτελέσματα. Οι προσπάθειες μας όμως πρέπει να ενταθούν ακόμη περισσότερο. Πρώτα απ' όλα αντιμετώπισα δυσκολίες και πρέπει να τις ξέρετε, τις βλέπετε, τις βλέπουν οι πολίτες καθημερινά. Δυσκολίες σε σχέση με υπηρεσίες, με διευθύνσεις της περιφέρειας, οι οποίες υπολειτουργούσαν και σε έναν βαθμό υπολειτουργούν και σήμερα. Είχαμε υπηρεσίες που είχαν άμεση επαφή με τους πολίτες, που έπρεπε να διεκπεραιώνουν υποθέσεις, που έπρεπε να βρίσκονται δίπλα στους πολίτες και αυτό δεν γίνονταν. Δεν γίνονταν όχι γιατί δεν ήθελαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες, τα στελέχη της περιφέρειας, αλλά γιατί η συγκρότηση ή η αποδυνάμωση των υπηρεσιών ήταν τέτοια που δεν διευκόλυνε το έργο τους. Θα πω μερικά παραδείγματα. Μία από τις σημαντικότερες, κατά τη γνώμη μου, διευθύνσεις στην περιφέρεια της Πελοποννήσου είναι η διεύθυνση των υδάτων. Γι' αυτό γιατί έχει να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που σε λίγο θα είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην περιφέρεια, το πρόβλημα της διαχείρισης των υδατικών πόρων. Θεωρώ ότι το πρόβλημα των υδατικών πόρων και της διαχείρισής τους είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε άμεσα,
Μετά το οξυμένο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. Κάνουμε μια προσπάθεια να αναδιατάξουμε, να επανιδρύσουμε ουσιαστικά, να επανασυστήσουμε την διεύθυνση υδάτων. Θα έχουμε αποτελέσματα ορατά για τους πολίτες, πιστεύω, σε 2 μήνες από σήμερα. Παράλληλα, έχουμε ζητήσει από το ΙΠΕΚΑ, στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΡΑ, να αναλάβει το ίδιο το Υπουργείο και να εκπονήσει τη διαχειριστική μελέτη που είναι απαραίτητη για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε υπηρεσίες που έχουν άμεση σχέση με τον πολίτη, όπως σας είπα, όπως για παράδειγμα η Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης. Ήταν μια υπηρεσία με ελάχιστο προσωπικό που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στο ρόλο της. Γίνεται μια προσπάθεια και σε αυτό το τομέα θα φανούν άμεσα αποτελέσματα. Προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να ενισχύσουμε την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, την ΠΕΧΟ, που είναι επίσης μια τραυματισμένη διεύθυνση με σοβαρά προβλήματα στην αποτελεσματικότητά της και βεβαίως στην αντιμετώπιση προβλημάτων της περιφέρειας αλλά και των πολιτών. Κάνουμε σημαντικές προσπάθειες και έχουμε αρχίσει να βλέπουμε ήδη τα πρώτα αποτελέσματα. Θα σας πω μόνο 2 παραδείγματα για να καταλάβετε τον όγκο των προβλημάτων και της δυσλειτουργίας που υπάρχει. Έχουμε σε εκκρεμότητα 47 πολεοδομικά σχέδια που πρέπει να εγκρίνουν. Τα διαχειρίζεται ένας υπάλληλος. Είναι αδύνατο να αντιμετωπίσει τον όγκο της δουλειάς. Ήδη όμως με κάποιες συντονισμένες προσπάθειες έχουμε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία. Εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Άργους. Στη συνέχεια θα εγκριθεί της Κορίνθου και άλλα 10 ετοιμάζονται με γρήγορους ρυθμούς, ενώ παράλληλα συνεδριάζει η Επιτροπή για να εγκρίνει παρεκκλήσεις και να στηρίξει επιχειρήσεις που χρειάζονται τις αποφάσεις αυτής της Επιτροπής. Η ίδια διεύθυνση ασχολείται με το πρόβλημα των βιολογικών καθαρισμών, ένα σημαντικό πρόβλημα στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. Ένας υπάλληλος έχει να διαχειριστεί 87 μελέτες βιολογικών καθαρισμών. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον όγκο της δουλειάς, πολύ περισσότερο όταν πρέπει να διαχειριστεί και άλλα προβλήματα περιβάλλοντος, όπως το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Είπα ότι θα έχουμε όμως σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα σε διευθύνσεις που έχουν άμεση σχέση με την αντιμετώπιση προβλημάτων των πολιτών και αυτό θα το δούμε και στη συνέχεια. Ένας δεύτερος άξονας που έπρεπε να κινηθούμε, όπως είπα και στην αρχή, ήταν ο τομέας της στήριξης των επενδυτικών προσπαθειών που γίνονται στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. Θεωρώ ότι υπήρχε μια σημαντική καθυστέρηση σε αυτόν τον τομέα που δημιουργούσε αρνητικά προβλήματα στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, έτσι όπως είχε προσδιοριστεί από τον σχεδιασμό που υπήρχε προηγουμένως. Προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε αυτή τη διαδικασία και έχουμε σημαντικά θετικά αποτελέσματα που οφείλουμε να τα αναφέρω. Θα δώσω μόνο ένα συγκριτικό παράδειγμα. Τα 2 προηγούμενα χρόνια, το 2008 από την 1η-1η του 2008 ως το τέλος του 2009, είχαν εγκριθεί 181 επενδυτικά σχέδια στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Πρέπει να σας γνωστοποιήσω ότι τα σχέδια που έχουν υποβληθεί είναι 700 περίπου. Είχαν